Αρχηγού Αρχομούνα για την φιλοξενία. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και αυτό λέω ειλικρινά προφανώς, γιατί είναι κοινή χαρά η χαρά του Γιώργου για το πόνημά του, γιατί ξέρουμε πόσο σκόπος και πόσο πόθος χρειάστηκε για να γίνει αυτό. Και επειδή ακριβώς δεν είμαστε κάποιοι τυπικοί, ας πούμε, συνάδελφοι, αλλά είμαστε ταυτόχρονα συναγωνιστές, θεώρησης κτλ. Και όλοι, είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι με τις ίδιες αιμονίες, είναι ένα, νιώθουμε αυτό το βιβλίο σαν ένα κοινό πόνημα και μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό αν λέγαμε ότι το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει πολλούς, μια ομάδα πολλών από τους σημαντικότερους μαρξιστές ακαδημαϊκούς και δημόσιους διανοούμενους του καιρού μας, που αποτελούν και αναγνωρίσιμες φιγούρες εν γέννη όχι μόνο στο πεδίο των μαρξιστικών συμφραζομένων. Το θεωρητικό έργο τώρα των ανθρώπων αυτών, και αυτό νομίζω ότι είναι το ενδιαφέρον, η μαρξιστική θεωρία δηλαδή, δεν αποτελεί απλώς κάποια φυσιογνωμική αναφορά στο έργο τους ή κάποια αισθητική παρακοπή σε ένα αγωνιστικό πλαίσιο, αλλά αποτελεί συγκεκριμένη μέθοδο και πρακτική που έχει στόχο την ανανέωση των μαρξιστικών σπουδών στα διάφορα πεδία που καθένας δραστηριοποιείται. Την ίδια στιγμή, η αριστερή αυτή στάση δεν σταματά στη θεωρία των ανθρώπων αυτών, αλλά αποτελεί στοιχείο της ίδιας της καθημερινής ζωής, καθώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι ενεργά μέλη του κοινωνικού κινήματος, από το οποίο κιόλας αντλούν στοιχεία των θεωρητικών επεξεργασιών που κομίζουν σήμερα. Όλα αυτά τα σημειώνω γιατί νομίζω ότι διαμορφώνεται έτσι το πάζλ ενός βιβλίου που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, που έρχεται νομίζω το ξεχωριστό ενδιαφέρον του βιβλίου. Οι φωνές στα αριστερά, δεν ξέρω αν αυτή είναι μια καλή ελληνική μετάφραση, δεν ξέρω πάντων γιατί το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο που κάποιοι εξέχοντες ακαδημαϊκοί και δημόσιοι διανοούμενοι μιλούν για την πολιτική. Για την κρίση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, για τον εθνικισμό, για την άνοδο του συντηρητισμού κτλ. Προσθέτοντας έτσι κάποια επιπλέον κείμενα στην ακόμη ανοιχτή συζήτηση και κομίζοντας απλώς την αυθεντία που μπορεί να φέρει ένας καθηγητής ή μια καθηγήτρια πανεπιστημίου. Προσφέροντάς μας δηλαδή κουβέντες σοφών ανθρώπων, σίγουρα χρήσιμες, αλλά κάτι που έχουμε ξαναδεί. Από την άλλη, το βιβλίο θα μπορούσε να είναι ένα αμυγός ακαδημαϊκό σύγγραμμα, όπου οι ακαδημαϊκοί θα μιλούν για το επιστημονικό τους αντικείμενο, προσφέροντας κάποια επιπλέον κείμενα στο διεπιστημονικό μαρξιστικό debate που διεξάγεται. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα από τα δύο, κατά τη γνώμη μου. Αντιθέτως, το βιβλίο καταφέρει να συμπυκνώνει μια ενιαία θεωρητική και συνάμα πολιτική αφήγηση, η οποία καταφέρνει να φωτίζει τα βασικά επίδικα που όρισαν τόσο τη μαρξιστική θεωρία των τελευταίων ετών, όσο και την πολιτική αντιπαράθεση για τη στρατηγική του λαϊκού κινήματος. Πρόκειται για θεωρήσεις του καπιταλισμού από τη σκοπιά της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απόπειρες ορισμού και προσέγγισης των κοινωνικών τάξεων, του μετασχηματισμού των εθνών και του ρόλου των κομμάτων, απόπειρες για προσπάθειες για την πραγμάτευση συστημάτων σύγχρονης πολιτικής οικονομίας, προσεγγίσεις του σύγχρονου ακροδεξιού και φασιστικού φαινομένου, κριτικές προσεγγίσεις των μετασχηματισμών εντός της αριστεράς και του κοινωνικού κινήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο στίχημα της Λατινικής Αμερικής και έχει αυτό το ενδιαφέρον του, κριτικές προσεγγίσεις της εργασίας, της ταξικής πάλης και της κοινωνικής χειραφέτησης της αξιοπιάς του φεμινιστικού κινήματος και φυσικά οι παραθέσεις γύρω από το ρόλο της φιλοσοφίας και του ιστορικού υλισμού σήμερα. Το βιβλίο λοιπόν, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια κριτική πολιτική θεώρηση και θεωρία, καταφέρει να αποτυπώνει νομίζω τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς θεωρητικό έρισμα και ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπάρξει θεωρία πέρα και έξω από πολιτικά επίδικα και κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό νομίζω ότι βοηθά και το γεγονός ότι το βιβλίο φιλοξενεί συνεντεύξεις και όχι δοκίμια. Από μια άλλη σκοπιά θα πιάσω και εγώ το ζήτημα που έβαλε η Ρόζα, λέγοντας ότι η αφηγηματική δομή της συνέντευξης δεν βοηθά μονάχα στην ανάγνωση, κάνοντάς την πιο ζωντανή, ας πούμε, αλλά ακόμα περισσότερο δίνεται τη δυνατότητα στον Γιώργο που κατά πάση ρωτάει, αλλά και στους άλλους συναδέλφους, να στριμώξει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον συνεντευξιαζόμενο, επιμένοντας σε δύσκολες ερωτήσεις και στερώντας του τη δυνατότητα που ενδεχομένως ένα δοκίμιο να του έδινε, να αποσιοποιηθούν τα δύσκολα σημεία, να περιθωριοποιηθούν, αλλά και να αναδειχτούν στοιχεία
που οι σχέσεις με αντιπαρατολικές οπτικές άλλων συνομιλητών δίνουν πολύτιμο νόημα. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, νομίζω ότι ο επιμελητής του βιβλίου θα μπορούσε να πούμε ότι είναι κάτι σαν σκηνοθέτης μιας θεωρητικής και πολιτικής πράξης, μιας σεκάνς που απαρτίζεται από ένα καλοσχεδιασμένο κολλάζ οπτικών που όλες μαζί καταφέρνουν να αποτυπώνουν μια ενιαία εικόνα. Μια εικόνα που δεν αξιώνει να τα πει όλα φυσικά, ούτε να τα πει καν σωστά, ούτε και να δικαιωθεί. Νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για μια εικόνα που συγκεντρώνει όλα τα γιατί και τα πώς της εποχής μας. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή η εποχή μας έχει τόσα πολλά γιατί και τόσα πολλά πώς, που μόνο και μόνο η συγκέντρωσή τους από μόνη της δίνει μια ενιαία αφήγηση που παρέχει η ίδια τα πρώτα ίχνη των απαντήσεων. Επίσης, η οργάνωση του βιβλίου σε θεματικές, αναθεματικές και όχι ανασυνδεδεξιαζόμενους, νομίζω ότι έχει και αυτό ένα διπλό ενδιαφέρον. Πρώτον, αποσοβεί οποιοδήποτε κίνδυνο το βιβλίο να στηθεί με βάση κάποιες περσόνες, τώρα που με τη λέει ο Τάντε ή η Μπίνα, ακριβώς γιατί το επίδικο δεν είναι κυρίως η μονάχα τη λέει αυτός, αλλά τη λέει για ένα συγκεκριμένο θέμα μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Δεύτερον, οι θεματικές ενότητες του βιβλίου δεν αντιστοιχούν ένα προς ένα ούτε σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό πεδίο, ούτε σε κάποια πολύ συγκεκριμένη θεωρητική αντιπαράθεση. Ως εκ τούτου δημιουργείται έτσι χώρος για οσμώσεις ή για επιστημονικές προσεγγίσεις, που είναι φυσικά καλοδεχούμενες, ακριβώς γιατί πρόκειται για οσμώσεις που αμφισβητούν τα στεγανά ανάμεσα σε παιδεία θεωρητικών ή πολιτικών συζητήσεων, όπως συνήθως τα γνωρίζουν. Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσω να επικεντρωθώ σε μια από τις 6 ενότητες του βιβλίου, αυτή του φεμινισμού. Και ήδη, και αυτό γιατί νομίζω ότι ήδη το γεγονός ότι η ενότητα φιλοξενεί θεωρητικούς διαφορετικών καταπολών, που όμως δεν έπαψαν να συνομιλούν ποτέ μεταξύ τους, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να συμφωνούν κιόλας μεταξύ τους, δίνει το πλαίσιο και το στίγμα της συζήτησης. Η πρώτη συνέντευξη αυτή της Κάθι Γουίξ, θεωρητικού και ακτιβίστριας που από άποψη γενιάς εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να τοποθετηθεί μάλλον στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού, συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά την γνώμη μου διεπιστημονικότητας του βιβλίου. Εννοώ ότι εάν η συνέντευξή της δεν εντασσόταν στην ενότητα του φεμινισμού, θα μπορούσε να βρίσκεται είτε σε κάποια ενότητα για μια θεωρία της εργασίας, είτε στην ενότητα για την αριστερή στρατηγική στην Ευρώπη σήμερα. Και να ποιο είναι στο δικό μου το μυαλό το ενοποιητικό ερώτημα. Είναι δυνατόν να σχετίζονται οι έμφυλοι διαχωρισμοί και οι έμφυλες διακρίσεις με την ανάμνηση αυτού που συνηθίζεται να αποκαλείται πρεκαριάτο ή τέλος πάντων με την ανάμνηση της εργασιακής επισφάλειας, όπως την αναγνωρίζουμε στην αρχή του 21ου αιώνα. Η πρώτη προφανής απάντηση που θα μπορούσε να αφαιρθεί είναι στη βάση στατιστικών φυσικά. Είναι βεβαίως οι γυναίκες εκείνες που καταπληρώνουν τα εντάσσονται σε καθεστώτα εργασιακής επισφάλειας παρά οι άντρες. Ας θυμηθούμε τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες και στους άντρες, τα ποσοστά της μαύρης και ανασφάλισης εργασίας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, ας θυμηθούμε τα ποσοστά όσων απασχολούνται κατεξοχήν σε δουλειές τετράωρες, μη μόνιμες και αβέβαιες. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτή η απάντηση στο ερώτημα. Υπάρχει μια βαθύτερη τάση που χρειάζεται να συζητηθεί και που δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς τις πολύτιμες επεξεργασίες του φεμινιστικού κινήματος και της φεμινιστικής θεωρίας των τελευταίων 50 χρόνων. Είναι η τάση που κάποιοι αποτελούν θηλυκοποίηση της εργασίας εντός εισαγωγικών, ένας όρος ίσως όχι και ο καλύτερος δυνατός και σύμφωνα και με τη γνώμη της Κάθι Γουίξ, αλλά ένας όρος που επιχειρεί να εξηγήσει ότι η σημερινή εργασιακή επισφάλεια συνδέεται άρρηκτα ως προς τη δομή και τη λογική της, αφενός με την εργασία που μέχρι πρότινος, αλλά και σήμερα ακόμη, συνηθίζουμε να ταυτίσουμε με τις γυναίκες, είτε με δουλειές που απολύουμε φροντίδας, όπως το μεγάλωμα των παιδιών, η παροχή στήριξης στα ηλικιωμένα άτομα, η καθαριότητα και ούτω καθεξής. Αφεντέρου συνδέεται με την ανασφάλιστη εργασία, τη μερική εργασία, την εργασία στο σπίτι και ούτω καθεξής. Γιατί όμως οι επεξεργασίες της φεμινιστικής θεωρίας είναι απαραίτητες? Ακριβώς γιατί είναι εκείνες οι επεξεργασίες που έχουν καταπιαστεί με το τι κοινωνικά αποτελέσματα παράγει η ενασχόληση με τέτοιου είδους εργασίες, έχει καταπιαστεί με τι είδους κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά επάρξει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες η αποκλειστική απασχόληση με τις λεγόμενες εργασίες φροντίδας ή πώς συγκροτεί τη σύγχρονη εργασιακή δύναμη αλλά και τις σύγχρονες εργάτριες ή τους σύγχρονους εργάτες η επέδωση της ταύτισής τους με μια εργασία χωρίς δικαιώματα, που δεν είναι ακριβώς εργασία,
που περισσότερο λογίζεται για απασχόληση και που παρότι σου εξαντλεί την εργασιακή δύναμη, ωστόσο δεν σου παρέχει τη δυνατότητα βιοπορισμού. Για να το πούμε και πιο απλά, οι εργασιακές σχέσεις, τις οποίες παραδοσιακά εντάσσονταν οι γυναίκες ως κοινωνική κατηγορία από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, αποτελούν τις εργασιακές σχέσεις σχεδόν του συνόλου πλέον του εργασιακού δυναμικού που βγήκε στην αγορά εργασίας από τα τέλη του 2000 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό οι επεξεργασίες φεμινιστικής θεωρίας όχι απλώς άπτονται άμεσα και οργανικά με τις επεξεργασίες της μαρξιστικής αριστεράς για τους μετασχηματισμούς στο πεδίο της εργασίας, αλλά είναι ήδη οργανικό κομμάτι αυτών των αναζητήσεων, σάρκα από τη σάρκα τους. Όπως εξάλλου νομίζω έχει ενδιαφέρον σημειώνει και ο Πίτερ Τόμας σε άλλη ενότητα του βιβλίου, κάθε μελλοντική ζωντανή μαρξιστική θεωρία, λέει, θα είναι κατά ανάγκη μια ταυτόχρονα σοσιαλιστική μαρξιστική φεμινιστική θεωρία. Αντιστοίχως εμφαντικά επισημαίνει και η Σίλβια Φεντερίτσι ότι η απλήρωτη γυναική εργασία συνιστά την προϋπόθεση για την υποτίμηση του εργατικού δυναμικού. Διότι χωρίς την απλήρωτη γυναική εργασία του κράτους, λέει, θα ήταν υποχρεωμένο να επενδύσει σε δομές που θα φρόντιζαν για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης και που ο ρυθμός της συσσόρευσης που θα επιτύχανε θα ήταν ως εκ τούτου πολύ χαμηλότερος από αυτόν που επιτυγχάνει με την εκμετάλλευση της οικιακής εργασίας. Από την άλλη, η φυσικοποίηση της αναπαραγωγής ως απλήρωτης οικιακής εργασίας των εργασιών του σπιτιού εμπολής, ας πούμε, με τον όρο αναπαραγωγή, συνιστά και την υλική βάση της ιεραρχίας στη μισθωτή εργασία, μια προεκόμιση, ας πούμε, της ιεραρχίας στη μισθωτή εργασία. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε τον φεμινισμό και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί πολύ απλά οι θεωρητικές και κινηματικές προσπάθειες των προηγούμενων χρόνων έδειξαν ότι οι δουλειές του σπιτιού, η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων ήταν και αυτά εργασία και μάλιστα απλήρωτη, και όχι απλώς ενδείξεις αγάπης ή ουδέτερα αναγκαία κακά ενός νοικοκυριού. Και είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο φεμινισμός μπορεί να κομίσει ακόμα και σήμερα ιδέες, αναλύσεις και προβληματισμούς γύρω από τα χαρακτηριστικά της εργασίας και τους μετασχηματισμούς της που υφίστανται στα χρόνια του νεφιλελευθερισμού, γιατί αριστερή στρατηγική δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν αποκωδικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου οι ανάγκες των σύγχρονων εργατών και των σύγχρονων εργατριών. Η συνέντευξη της Σάρα Πάρις, στην οποία αναφέρθηκε και η Ρόζα προηγουμένως, είναι ακόμα ένα παράδειγμα που αναδεικνύει ότι ο φεμινισμός δεν είναι απλώς κάποια αιτήματα για τις γυναίκες, αλλά ολόκληρης μέθοδος σκέψης και ανάλυσης. Ο όρος εθνοφεμινισμός, φεμινιστικός εθνικισμός, ή δεν ξέρω πώς θα ήταν προτιμότερο να το μεταφράσουμε, θα το πούμε εθνοφεμινισμό, τον περιέγραψε πάρα πολύ βαλτικά έως, οπότε δεν θα μείνω εκεί. Θα πω όμως ότι ένα μονάχα πράγμα σε σχέση με αυτό, πρόκειται η συνέντευξη της Σάρα Πάρις αποτυπώνει το πώς οι επεξεργασίες της στο πλαίσιο της φεμινιστικής θεωρίας αποτελούν και μια συμβολή όχι μόνο στο πλαίσιο της φεμινιστικής θεωρίας στο οποίο πατάνε, στο οποίο εντάσσονται, αλλά και μια συμβολή γύρω από τη συζήτηση και την έννοια της Ισλαμοφοβίας και ως εκ τούτου αποτελούν και μια συμβολή σήμερα κέρια στην καρδιά της σύγχρονης αριστερής συζήτησης, στην καρδιά της σύγχρονης συζήτησης για την αριστερή στρατηγική στην Ευρώπη εν γέννη. Και αυτό δεν είναι μόνο ο λόγος, και σε αυτό δεν συμβάλλει μονάχα το αντιρατσιστικό, η αντιρατσιστική οπτική γωνία της συζήτησης, αλλά και το γεγονός ότι η αναπαράσταση των μεταναστριών, που κατ' επέκταση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναπαράσταση και των γυναικών εν γέννη, ως πιθανών θυμάτων ή ατόμων υπό απειλή, που επιχειρεί ο ακροδεξιός λόγος στην Ευρώπη, έχει και οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Οικονομικές γιατί συντηρούν μια εμφυλοποιημένη εργασία που λέει ότι οι γυναίκες είναι καλές για συγκεκριμένες δουλειές, διότι οι άλλες δουλειές είναι επικίνδυνες για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να επανομιμοποιείται το σύστημα της ελαστικής εργασίας για τις γυναίκες ή της εργασίας από το σπίτι ή τον περιορισμό των γυναικών στις δουλειές που αφορούν τον τομέα της φροντίδας και της εκπαίδευσης. Και άρα συμβάλλει στη στήριξη της καταπίεσης των γυναικών που διακηρυκτικά θέλει να αποσύσει ο εθνοφεμινισμός. Και έχει και πολιτικές προεκτάσεις ακριβώς γιατί τέτοιου είδους παραδοχές ορίζουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Σήμερα, τώρα. Τώρα, στη συνέχεια της κοιτάει της
Σύνθια, Σύνθια Αρούτσα, Σύνθια, δεν είμαι σίγουρη πώς προφέρεται Αρούτσα. Αρούτσα, το όνομά της ωραία. Καταπιάνεται, αναδεικνύει τις πολιτικές και κινηματικές και τις θεωρητικές προεκτάσεις της απεργίας της 8ης Μάρτη, μιας πολύ μεγάλης και σημαντικής συζήτησης που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια και στον χώρο του φεμινιστικού κινήματος, αλλά και του ευρύτερου λαϊκού, και αναδεικνύει το ζήτημα του φεμινισμού για το 99%. Εισάγει έτσι την έννοια του ταξικού φεμινισμού ενάντια στις πολιτικές ταυτότητας ή αλλιώς ενάντια στον ευφυελεύθερο φεμινισμό που επικρατεί στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, ενός ταξικού φεμινισμού που θα μπορεί να εκφράζει τη συνθετότητα της εμπειρίας των υποκειμένων που υφίστανται την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τις πολλαπλές καταπιέσεις των διαφόρων συστημάτων εξουσίας. Η Σύνθια Αρούτσα τοποθετείται τη σκοπιά του ρεύματος της κοινωνικής αναπαραγωγής, επίσης ένα ρεύμα που είναι πάρα πολύ στο κέντρο της συζήτησης τα τελευταία χρόνια και επιχειρεί να το περιγράψει. Λέει συγκεκριμένα ότι η θεωρία της κοινωνικής αναπαραγωγής επιχειρεί να επανορίσει τον καπιταλισμό. Και εδώ βρισκόμαστε ακόμα μια φορά μπροστά σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το πώς η φεμινιστική σκέψη είναι φεμινιστική μέθοδος και πρακτική. Ο καπιταλισμός λοιπόν δεν είναι απλώς ένα οικονομικό σύστημα ή ένα σύστημα παραγωγής, αλλά ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής και ταυτόχρονα αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων, όπου ο ρατσισμός και ο σεξισμός, για παράδειγμα, δεν είναι στοιχεία που απλώς αλληλεπιδρούν με το οικονομικό σύστημα, αλλά κοινωνικές σχέσεις κυριαρχίας και καταπίεσης, δομικές του καπιταλισμού, οι οποίες παράγονται και αναπαράγονται από το ίδιο το σύστημα συσσόρευσης. Και για να το πούμε με ένα παράδειγμα, μια μαύρη γυναίκα δεν βιώνει τον ρατσισμό και τον σεξισμό ως ξεχωριστά φαινόμενα μεταξύ τους ή ως ξεχωριστά φαινόμενα από την ταξική της θέση και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Μια φτωχή μαύρη γυναίκα βιώνει τον σεξισμό ή τον ρατσισμό διαφορετικά από μια μαύρη γυναίκα της μεσαίας τάξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια μαύρη γυναίκα της μεσαίας τάξης δεν βιώνει και αυτή ρατσισμό. Η τελευταία συνεδευσιαζόμενη της ενότητας τώρα, η Μοργκάν Μεκτέι, που είναι μέλος και πρώην γενική γραμματείας του Σωματείου Σεξεργατριών στη Γαλλία, τοποθετείται με αφορμή την αντιπαράθεση για το αν το επιπληρωμή σεξ πρέπει να θεωρείται πορνεία ή σεξεργασία και θέτει επιτάκτως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά την νόμη μου ερώτημα. Με ποιο τρόπο, με αφορμή τη δική της εμπειρία, θα πρέπει η αριστερά να διαμορφώνει τις θέσεις της. Από τη μία υπάρχει η θεωρία και η παραδοσιακή συζήτηση και από την άλλη η θέση των εμπλεκόμενων υποκειμένων ή έστω ενός τμήματος των εμπλεκόμενων υποκειμένων, που η εμπειρία και οι εκτεταμένες ανάγκες και οι αγώνες τους κινούνται σε αντίρροπη κατεύθυνση από τον μέσο όρο της συζήτησης και των θέσεων της αριστεράς αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ χρειάζεται να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Την ίδια στιγμή θέτει επιτάκτως στις αναζητήσεις για μια οντολογία της σύγχρονης εργασίας και αυτή, μέσα από το ερώτημα για το αν το επιπληρωμή σεξ μπορεί να είναι εργασία, που η ίδια στεναρά το στηρίζει αυτό, αλλά κάνει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό, θέτει σε νέες βάσεις και φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την οντολογία της εργασίας σήμερα. Γιατί, συνεχίζοντας φωναχτά κάποιες σκέψεις που μου γεννήθηκαν διαβάζοντας τη συνέντευξή της, γιατί είναι τόσο, θα αναρωτιέμαι και εγώ, γιατί είναι τόσο πολύ διαφορετικό, για παράδειγμα, ένας δελιβεράς να διαθέτει πρακτικά το σώμα του στον εργοδότη του με κίνδυνο τη ζωή του και μάλιστα όπως τόσες φορές έχουμε δει να συμβαίνει και να θεωρείται εργάτης, ενώ η γυναίκα ή ο άντρας που παρέχει επιπληρωμή σεξουαλικής υπηρεσίας να μην θεωρούνται εργάτες ή εργάτες. Αντιλαμβάνω το προκατόλογο της ερώτησης, ωστόσο νομίζω ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχει μια αξία να συζητηθεί. Η ίδια η Μεκτέι επισημαίνει ότι πολλές εξεργάτριες είναι είτε τρανς γυναίκες, είτε μετανάστριες χωρίς την καρδιά, είτε άλλες μη κανονικές οντότητες που πετάχτηκαν έξω από τη θεωρούμενη επίσημη αγορά εργασίας, είναι δηλαδή τα πιο περιθωριοποιημένα και βαθιά καταπιεζόμενα υποκείμενα. Τι ποιοτικά σημαίνει λοιπόν η διάθεση του σώματος των εργοδότη στη μία και στην άλλη περίπτωση, είναι ένα ερώτημα με το οποίο αξίζει για το οποίο αξίζει να αντιπαραδεθούμε και κυρίως να σκεφτούμε πώς θα αντιπαραδεθούμε. Απάντηση εδώ δίνει η ίδια η Μεκτέι, που επικαλούμενη τη θέση που κατέχει στην κοινωνία μας η σεξουαλικότητα και η ηλικιότητα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ναι, η σεξουαλική πρακτική εισάγει μεταξύ των ανθρώπων μια συγκεκριμένη σχέση ηλικιότητας που δεν μπορεί να υπακτεί σε εμπορευματικές και ως εκ τούτου σε πιο αποστασιοποιημένες σχέσεις. Από την άλλη, και αυτό είναι ένα επιχείρημα κατά εντός εισαγωγικών του επιπληρωμής σεξ να θεωρείται εργασία. Από την άλλη,
η ίδια μας καλεί να σκεφτούμε και τη σεξουαλική διάσταση που αποτελεί οργανικό στοιχείο σε πολλές δουλειές, όπου εργαζόμενος ή εργαζόμενη πρακτικά καλείται να πουλάει τον εαυτό του ή τη φροντίδα, του ή, να επιτελεί πρακτικές που παραπέμπουν σε σχέσεις οικειότητας. Για να μην τα πολυλογώ, νομίζω ότι πρόκειται για μια συζήτηση που πέρα τη πολυπλοκότητά τη συνδέει θαυμάσια τις αναζητήσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εργασίας, με επεξεργασίες γύρω από τη σεξουαλικότητα ως σχέση εξουσίας και φυσικά γύρω από την πατριαρχία αλλά και την καπιταλιστική εμπορευματοποίηση, προβληματοποιώντας ταυτόχρονα την έννοια της επιλογής. Το που λέμε, αν είναι επιλογή σου, όχι, αν είναι επιλογή μου, είναι ελεύθερη. Υπάρχει τελικά κάτι σαν ελεύθερη επιλογή σήμερα και αν ναι, πώς και τα σχετικά. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενότητα που επιχείρησα να παρουσιάσω και η δική μου παρουσίαση και σαν τελευταίο στοιχείο θα ήθελα να βάλω το εξής. Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει όσες και όσους επιδιώκουμε να διαβάσουμε τα τελευταία και να δούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά το κάνει σε έναν τόμο. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη γνώση σε αυτό, με την έννοια ότι εκεί μπορεί να βρει βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές θέσεις ρευμάτων σκέψης και πολιτικοθεωρητικών θεματικών, χωρίς να ανατρέξει σε πολλαπλά έργα διαφορετικών πεδίων. Με αυτή την έννοια δεν είναι μια ευκολία το βιβλίο, αλλά ο τόπος μπορεί να σταθεί και σαν μια ταυτόχρονα και σαν μια πλούσια και συνάμα ευανάγνωστη και κέρια εισαγωγή στις θεματικές του το δομού, αλλά και σαν μια συμπερασματική συμπίκνωση ή αφηγηματική επανεγγραφή της συζήτησης που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια εντός της ριζοσπαστικής διανόησης και των κινημάτων. Και το ενοποιητικό νήμα αυτού του βιβλίου, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι άλλο από το ερώτημα της στρατηγικής, ένα ερώτημα που είναι πανταχού παρόν, είτε στην οπτική υπό την οποία παρουσιάζεται το θεωρητικό αντικείμενο κάθε συνεντευξιαζόμενου, είτε στις κατ' αυτό ερωτήσεις για τη στρατηγική. Έτσι, οι φωνές στα αριστερά γίνονται ένα βιβλίο που εντάσσεται στη μεγάλη συζήτηση για την αριστερά σήμερα και ένα βιβλίο που χρειάζεται να μεταφραστεί και στα ελληνικά επίσης.